Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων λιανικής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την εορταστική περίοδο. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τα πράγματα έχουμε ξεκινήσει ένα νέο γύρο δηλώσεων και ανακοινώσεων σχετικά με το θέμα του πότε και πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα κατά τη διάρκεια του εορταστικού ωραρίου. Έχουμε από τη μία το Σύλλογο των Μεγάλων Αλυσίδων Λιανικής, οι οποίοι φέρνουν περισσότερες μέρες, φέρνουν μεγαλύτερο ωράριο στο εορταστικό πρόγραμμα. Από την άλλη, έχουμε τους εμπόρους, τους μικρομεσαίους εμπόρους, οι οποίοι θεωρούν πως αυτή τη στιγμή το εορταστικό ωράριο όπως είναι σωστό, είναι Μιλάμε για τις επόμενες Κυριακές, όπου μάλιστα οι εκπρόσωποι των μεγάλων αλυσίδων έχουν ζητήσει ακόμα και τη συμβρομή της αστυνομίας για να αποφευχθούν προβλήματα όπως είχαμε δει στο παρελθόν, κυρίως από εργαζόμενους, από περιπαλλήλους που είχαν προσπαθήσει να διακόψουν την λειτουργία των καταστημάτων. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες κρούσεις. Έχουμε κάποιες αλυσίδες οι οποίες θέλουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα και μέρες που κανονικά δεν λειτουργούν. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσαν. Πέρα από το παραδοσιακό ωράριο. Ναι. Υπήρχε δηλαδή η σκέψη κάποια καταστήματα να ανοίξουν στις 26 του μήνα, μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, που πρέπει που να σημειώσουμε ότι αργία είναι εφημική αργία, δεν είναι επίσημη αργία. Η επίσημη αργία είναι μόνο η μέρα των Χριστουγέννων. Αυτό βέβαια το διόρθωσε η Υπουργός Εργασίας, η Έφη Χτσιόγλου, η οποία με απόφασή της καθόρισε ότι και 26 του μηνός θα είναι μέρα αποχρεωτικής αργίας, ακριβώς για να προλάβει κάποια καταστήματα τα οποία θέλανε ενδεχομένως να ανοίξουν στις 26 του μηνός. Και η 2 Ιανουαρίου επίσης είναι μια μέρα η οποία θεωρητικά τα μαγαζιά είναι κλειστά, θεωρητικά για να κάνουν απογραφή. Η απογραφή συνήθως γίνεται κατά τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες σιγά σιγά πλέον, οπότε είναι κανονικά αργία και για τα εμπορικά καταστήματα εφημικά. Υπάρχουν πάλι καταστήματα τα οποία θα θέλουν να ανοίξουν ακόμα και μία μέρα μετά την αλλαγή του χρόνου. Κάτι το οποίο βεβαίως βρίσκει αντίθετους τους μικρομεσαίους εμπόρους, ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν μόνο τους στο κατάστημα. Που δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Ή που δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις πλέον μέρες. Φαίνεται λοιπόν πως αυτό το θέμα θα έχει συνέχεια. Φαίνεται πως υπάρχουν δύο τάσεις διακριτές στο λιανεμπόριο και μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες μέρες.